μείωση του χρέους θα προέλθει από ένα σύνολο μέτρων και διευθετήσεων. Στην καρδιά αυτών των διευθετήσεων εμείς προτείνουμε να είναι η διαγραφή του μεγαλύτερου μέρους του χρέους. Τώρα, εάν στη συζήτηση, και σε αυτό αναφερόταν ο Σταθάκης, ναι, εάν σε έχει γράψει και άρθρο και ο Δραγασάς και άρθρο και θα τα δούμε και το άλλο Σάββατο. Εάν στην συζήτηση, στην αναδιαπραγμάτευση, επαναλαμβάνω, μετά την κατάργηση των μνημονίων και τα λοιπά, όπως λέμε, και των δεσμεύσεων και των εφαρμοστικών νόμων, εάν στη συζήτηση προκύψει ότι χρειάζεται ένα μείγμα τέτοιων μέτρων που να ενισχύουν την απομείωση του μεγαλύτερου μέρους του χρέους, έτσι ώστε να φτάνεις στα όρια περίπου του Μάστριχτ, 80-90% από το 170, και εκεί αναφερόταν ο Γιώργος, δηλαδή μια ταυτόχρονη επιμήκυνση, μικρά επιτόκια κτλ. Είναι κάτι το οποίο προφανώς δηλαδή θα μπορεί να συνεννοηθεί και οτιδήποτε. Μας έλεγε χθες εδώ, συγγνώμη, το όλο αυτό, το όλο αυτό να δίνει, αλλά δεν αφιστάμεθα από την θέση ότι το κρίσιμο μέγεθος είναι να διαγραφεί ένα μέγεθο. Διότι αν δεν διαγραφεί με τέτοιο χρέος, με συγχωρείτε, 0% να είναι το επιτόκιο και 150 χρόνια να δεν βγαίνει. Και θα είναι και μόνιμη η επιτήρηση και η δαμόκλεια σπάθη πάνω στις επόμενες γενιές. Έλεγε ότι μια επιμήκυνση της τάξης των 100 χρόνων αντιστοιχεί σε μια διαγραφή χρέους 50%. Μαθηματικά, ναι. Αλλά μια ομοιρία ούτε κατά διάνοια. Σας επαναλαμβάνω, ούτε κατά διάνοια από μόνος του, σαν μέτρο το οποίο θα προσφύγουμε για να μειωθεί το χρέος. Διότι δεν έχουμε κανένα δικαίωμα, το λέω με τέτοιους, να υπονομεύσουμε και να υποθηκεύσουμε 3-4 επόμενες γενιές. Με ποιο δικαίωμα. Προϋπόθεση βέβαια να δεχτούν και οι άλλοι. Είναι ένα πρόβλημα αυτό. Αυτό είναι θέμα συσχετισμού δυνάμεων. Ναι, καλά, προφανώς. Αυτό είναι θέμα συσχετισμού δυνάμεων. Αυτό είναι μια θέση η οποία είναι πολύ ρεαλιστική. Και πολύ διαφορετική, κύριε Ρίγα, από την προηγούμενη. Απέχει πάρα πολύ από τη μονομερή διαγραφή του χρέους. Μονομερείς ενέργειες δεν υπάρχουν. Δεν άκουσα για μονομερείς. Όχι, τώρα δεν ακούω. Επειδή λέτε για τα μονομερή. Εάν η διαπραγμάτευση, η επαναδιαπραγμάτευση σε σχέση με δανειοδοτήσεις, με ρήτρα ανάπτυξης έχει και θα έχει σίγουρα τους δικούς της κόμπους από την πλευρά μας, δεν πρόκειται τους πόρους του ελληνικού λαού να τους δίνουμε στα τοκοχρεωλήσια μέχρι να έρθει το αποτέλεσμα την ίδια ώρα που επικρέμαται η αυτοδυστική καταστροφή. Επειδή πρέπει να πάμε για κλείσιμο, κύριε Βούτση, δηλαδή, να μας πείτε... στο θέμα της αποπληρωμής των τοκοχρεωλησίων, καθόλου δεν πρέπει να αποκλείεται, εάν έχουμε πρόβλημα στη συζήτηση, να παγώνουν μονομέρως ενέργειες. Το έχετε πει αυτό, έτσι κι αλλιώς. Το έχουμε πει, γι' αυτό σας λέω, τα επαναλαμβάνω. Τίποτα δεν πρέπει να αποκλείεται. Την επόμενη μέρα δεν μας περιγράφουν όμως. Δεν την ξέρω. Την επόμενη μέρα δεν μας περιγράφουν. Θυμίζω ότι ο κύριος Τσίπρας, όταν ρωτήθηκε κατά τη διάρκεια της αποπληρωμής ενός ποσού 500 εκατομμυρίων σε ένα φαν, το οποίο δεν δεχόταν να μπει, είχε πει ναι, να το πληρώσετε. Μάλιστα. Γιατί δεν είπε τότε, ρισκάρετε. Θα σας υπαγορεύσουμε εμείς. Μα γίνεται. Ρωτηθήκατε. Γίνεται ad hoc. Ρωτηθήκατε και είπατε να πληρώσετε. Κύριε, ελάτε για τον κόσμο όμως δεν ψηφίζει πιστεύοντας ότι θα το λύσετε ad hoc. Πρέπει να ξέρετε εκ των προτέρων τι θα κάνετε. Πιστεύουμε ότι το Σάββατο θα τα πούμε λεπτομέρειε. Κοστολογημένα και αυτό λένε. Θα το δούμε. Μέχρι στιγμή δεν έχουμε. Απλώς ο λαός θα είναι ο τελικός κριτής. Απλώς να μην